Εδώ λοιπόν είμαστε και να μεταφερθούμε ως τη Λαμία και στο Γιώργο Σόμπολο, ο οποίος βρίσκεται εκεί και σας είπα και πριν ότι σήμερα απολογείται ο κατηγορούμενος. Γιώργο μου. Καλώς ήρθατε και πάλι από τη Λαμία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Τόμης Κουμπούρα. Ήταν να απολογηθεί χθες, όμως ο δικηγόρος, ο συνηγορός του, ζήτησε και πήρε 24-ωρη προθεσμία για σήμερα, μία ώρα το μεσημέρι. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει στα δικαστήρια της Λαμίας. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα να έρθει από την πίσω πόρτα, καθώς υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος βρίσκεται εδώ έξω τα δικαστήρια. Εκτός από δημοσιογράφους, υπάρχει και πολλής κόσμος άγνωστη, από ό,τι φαίνεται δεν είναι συγγενείς της οικογένειας, οι οποίοι όμως λόγω του θέματος και της διάστασης που έχει πάρει η υπόθεση αυτή που έχει συγκλονίσει τη Λαμία, έχουν έρθει εδώ για να δουν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται για το φωνικό. Εδώ και λίγα έχουν έρθει οι αστυνομικοί, αρκετοί αστυνομικοί της ομάδας Δίας για τα μέτρα ασφαλείας. Σε λίγο θα ξέρουμε και αναμένεται από στιγμή στη στιγμή να φτάσει στα δικαστήρια ο κατηγορούμενος. Πάντως, ο σύγχρονος του τώρα είναι. Πάντως, ναι, Γιώργο μου, επειδή βλέπω η Γιώτα Κυπουρού μόλις έφτασε από το ρεπορτάζ και σε λίγο θα μπει μέσα, έχουμε εξασφαλίσει ένα ντοκουμέντο που βλέπουμε τον κατηγορούμενο και το θύμα μαζί. Θα το δούμε σε λίγο αυτό, περιμένω και τη Γιώτα, πάντως θα τους δούμε μαζί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Ναι. Πες μας. Ζήνα, πρέπει να σου πω πως πριν από λίγο πήγα σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας που ήταν πολύ κοντά στα δικαστήρια. Είναι το διαμέρισμα το οποίο είχε νοικιάσει η Θόμη Κουμπούρα πριν από λίγο καιρό για να γίνουν εκεί τα γραφεία του πολιτικού φορέα στον οποίο φέρνει να συμμετείχε. Η ίδια είχε νοικιάσει τα γραφεία, είναι το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μιας πολυκατοικίας. Το είχαν βάψει, το είχαν επιπλώσει, είχαν πληρώσει και ένα μίστομα στον ιδιοκτήτη, όμως για τους λόγους που φαίνεται να επικαλείται ο κατηγορούμενος, κάποιους διακλητισμούς δηλαδή μεταξύ των μελών, τελικά το διαμέρισμα αυτό ξενικιάστηκε και έχει δοθεί σε άλλον ιδιοκτήτη. Υπήρχε έναν κάτοικο της περιοχής που βρήκα και συνάντησα, δεν ήθελε όμως να μας μιλήσει στην κάμερα γιατί για τους δικούς του λόγους, μου είπε ότι είχε δει τόσο τη Θόμη Κουμπούρα όσο και τον κατηγορούμενο να μπαίνουν στο διαμέρισμα αυτό για τις εργασίες οι οποίες γινόντουσαν. Δεν βρήκα όμως κάποιον άλλο μάρτυρα και αυτός το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε να μιλήσει στην κάμερα μπροστά για τους δικούς του λόγους. Πάντως, Γιώργο μου, αυτή είναι η κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει στην απολογία του. Γιατί στα πρώτα που δήλωσε όταν τον συνέλαβαν, είπε αν είμαι εγώ, αν θεωρείτε ότι είμαι εγώ, είμαι εγώ. Δηλαδή, δεν έχει πει ξεκάθαρα εγώ είμαι ο δράστης του φωνικού. Άρα, περιμένουμε σήμερα στην απολογία του να δούμε τι θα πει. Χθες, εξερχόμενος, είπε τα αδέλφια του θύματος, είχαν ένα διαπληκτισμό μαζί του. Αν είσαι άντρας, ρε, πες την αλήθεια. Είχαν δηλαδή ένα διάλογο μεταξύ τους όταν η οικογένεια βγήκε με τον κύριο Σοφό και την κυρία Ψήλου. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Χθες την ώρα του ζωντανού, χθες τα αδέρφια και την ώρα που έβγαινε από τα δικαστήρια ο κατηγορούμενος, προφανώς πηγαίνει τώρα από πίσω, με συγχωρείτε, σας διακόπτω τώρα, προφανώς γίνεται την αγωγή. Σε αποδεσμεύουμε, Γιώργο, για να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα μπει από άλλη είσοδο. Σε αποδεσμεύουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Είναι μια δύσκολη μέρα.